Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Η Μαρία άρχισε να στολίζει. Λίγο φαίνεται. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε όλο το στολισμό. Σήμερα θα πέσει λίγο ψυχολογία στο κανάλι. Κοιτάξτε. Πολλές φορές έχω ακούσει τη τύχη μου, είμαι άτυχος, είμαι έτσι, είμαι γιουβέτσι. Οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν έχουν τύχη, ότι δεν έχουν ευτυχία, ενώ στην ουσία κανένας από αυτούς δεν έκατσε να ασχοληθεί και να καταλάβει τι στην ουσία θέλει από τη ζωή. Τι είναι ευτυχία. Θα ρίξω λίγο φως με τα λαμπάκια. Λίγο, όχι, δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ολόκληρο το θέμα, γιατί είναι θέμα ψυχολόγου. Εγώ είμαι μια απλή νοικοκυρά. Όπως πολλές μαμάδες που βλέπουν τα παιδάκια, στεναχωριούνται και θέλουν να τους κάνουν λίγο, να χαϊδέψουν, έλα αγόρι μου, τα κορίτσια μου, να σε αγκαλιάσω, να περάσουν τα πάντα. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Οπότε αν είναι βαρυτό θέμα για σας, θα κοιτάξετε κάποιο άλλο βιντεάκι. Έχω κάτι σημειώσει, βέβαια, να μην ξεχαστώ να πω αυτό που ήθελα. Οπότε πού και πού θα κοιτάω. Πολλές φορές λέμε, δουλεύω σε μια δουλειά, πληρώνουμε καλά, κουράζουμε, αλλά μ' αρέσει αυτό που κάνω. Αυτό είναι η ευτυχία. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν πληρώνουμε πολύ, αλλά βλέπω αλλαγές. Βλέπω ανταπόδοση από αυτό που κάνω και τις ώρες που περνάω μαζί σας είναι δουλειά μου. Πραγματικά αυτό για μένα είναι ευτυχία. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Οπότε από εδώ πάμε αλλού. Αν δουλεύετε κάπου, εργάζεστε κάπου και δεν σας αρέσει και πηγαίνετε με το ζόρι, αυτό είναι ατυχία. Αυτό είναι σκλαβιά, αυτό είναι δύσκολο κομμάτι και από αυτό μπορούμε να αρρωσταίνουμε κιόλας, οπότε πάρτε απόφαση τι θα κάνετε. Ή θα κοιτάξετε λίγο αλλιώς στην εργασία σας, ή θα αρχίσετε να ψάχνετε κάτι άλλο να κάνετε, γιατί πρέπει να ζήσουμε. Γιατί εύκολο είναι να τα παρατήσεις τα πάντα ή να φύγεις να πάρεις τα βουνά. Είναι εύκολο. Δύσκολο είναι να επιζήσεις τα βουνά. Δύσκολο είναι να επιζήσεις την πόλη γύρω από τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί. Και να παραμένεις αυτό που είσαι είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Θέλει δύναμη ψυχής. Και όταν την βρίσκεις αυτή τη δύναμη είναι η ευτυχία. Και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι γονείς που δεν έχουν παιδιά παραπονιούνται, περιμένουν, ζητάνε παιδί. Ξέρετε, κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Γιατί ένα παιδάκι δεν είναι παιχνιδάκι. Ένα παιδάκι είναι και κλάματα και πάμπερς και ατελείωτες ώρες που δεν κοιμάσαι και το παιδάκι κάτι έχει και εσύ δεν μπορείς να κοιμηθείς, ή όταν το παιδί αλλάζει το ωράριο και τη μέρα θέλει να κοιμηθεί και τη νύχτα θέλει να παίξει. Είναι πολλά. Και μετά όταν αποκτάνε παιδάκι φτάνουν σε ένα σημείο που το παιδάκι θέλει να παίξει και η μαμά μόνο θέλει να την αφήσουν στην ησυχία της. Αυτό συνήθισε 30, 35, 40 χρόνια. Οπότε η ευτυχία είναι όχι να αποκτήσεις το παιδί, να αποκτήσεις μέσα μου μία δύναμη που θα σε βοηθήσει να μεγαλώσεις αυτό το παιδί. Αυτό είναι ευτυχία. Να πάρεις το δώρο, θα το πάρεις μια φορά. Να δίνεις δώρο κάθε μέρα, αυτό είναι η ευτυχία.
να μπορεί το παιδάκι σου δίπλα σου να νιώθει ασφαλής. Θα το πάρω λίγο αλλιώς. Και η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να είναι έτοιμοι. Γιατί εκτός από τη δίνουμε ζωή σε ένα παιδάκι, σε μια ψυχή, δίνουμε και κάποια βάση. Πώς θα είναι η ζωή. Τώρα εσείς που με κοιτάτε, σίγουρα αυτή τη βάση την έχετε πάρει. Κάποιος πήρε τη σταθερή βάση, κάποιος την πήρε λίγο κινούμενη. Και κάποιος έφτασε σε σημείο που καταλαβαίνει ότι τα πολλά προβλήματα που έχουν σαν μεγάλοι έρχονται από εκείνα τα χρόνια, από τα παιδικά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, θα μιλήσουμε λίγο 2 λεπτάκια για το τι μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια να είναι σταθερή βάση. Τώρα ακούτε τι θα σας πω. Παιδάκια, μέχρι 3 χρονών δεν ξεχωρίζουν εγώ και η μαμά, δεν ξεχωρίζουν εγώ και ο μπαμπάς. Για το παιδάκι μέχρι 3 χρονών, μαμά, μπαμπάς, εγώ είναι ένα πράγμα. Οπότε, ό,τι και θα κάνετε, θα νομίζει το παιδί ότι αυτό είναι εντάξει, έτσι πρέπει. Το παιδάκι μέχρι 3 χρονών αγαπάει τους γονείς απεριόριστα. Και από τη δικιά σας συμπεριφορά θα εξαρτάται τι θα σημαίνει για αυτό το παιδί, για αυτό το πλάσμα, τι θα σημαίνει αγάπη. Θα σημαίνει αγκαλιές, θα σημαίνει παιχνίδια, θα σημαίνει τηλέφωνο, θα σημαίνει μαλώνουν η μαμά και ο μπαμπάς. Μπορεί να δει κάποια πράγματα που δεν πρέπει να δει, μπορεί να ακούσει κάποια πράγματα που δεν πρέπει να ακούσει. Μετά τα 3 χρονών αρχίζουν και βάζουν κριτική λίγο και ξεχωρίζουν εγώ είμαι εγώ και η μαμά είμαι ένας άνθρωπος που είναι λίγο διαφορετικός. Κοιτάτε να δείτε. Αν το παιδί βλέπει πόνο με στην οικογένεια, θα βάλει εδώ πέρα ότι η αγάπη είναι πόνος. Και όταν θα μεγαλώσει, θα παραδίδει αυτό το παράδειγμα στη δική του οικογένεια. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ, εσείς που ζητάτε παιδιά, τι παράδειγμα θα είναι. Τώρα ειδικά αυτό το καιρό είναι λίγο δύσκολο κομμάτι, γιατί παρόλο που αυτό το κομμάτι που γίνεται έξω και ζοριζόμαστε όλοι, μέσα στην οικογένεια πρέπει να είναι μία ατμόσφαιρα αγάπης. Αυτό θέλει δύναμη ψυχής. Πού θα στηριχτείτε? Έχει και ένα άλλο σκαλοπατάκι. Μέχρι 5 χρονών το παιδάκι ό,τι θα μάθει από την οικογένεια, ό,τι θα μάθει από τη μαμά, θα είναι το περισσότερο κομμάτι από αυτό πώς θα συμπεριφέρεται στη κανονική του ζωή όταν θα μεγαλώσει. Ας το πούμε είναι 80-85% αυτό το κομμάτι. Ό,τι βέβαια, τα φαϊτά, καθαριότητα, τα ρούχα, μέχρι πως μυρίζει απορρυπαντικό. Όλα αυτά θα νομίζει ότι έτσι πρέπει. Αυτό το έτσι πρέπει, κοιτάξτε λίγο και μετά πάρτε απόφαση που είναι η ευτυχία και που είναι η ατυχία. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Αν είμαστε μεγάλοι και φτάσαμε σε μια κατάσταση και λέμε κάναμε λάθος, τι κάνουμε. Παραδέχομαι, έχω κάνει λάθος. Τι κάνω. Αλλάζω. Αλλάζω την συμπεριφορά μου. Αλλάζω την καθημερινή μου ζωή. Και με αυτό το τρόπο αλλάζω όλα γύρω γύρω μου. Και μέχρι αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό λένε οι ψυχολόγοι. Υπάρχουν σύγχρονες μελέτες που οι ψυχολόγοι προσπαθούν να εξηγήσουν με ποιο τρόπο αλλάζουν τα πράγματα όταν ο άνθρωπος αλλάζει την συμπεριφορά του. Αλλά αυτό, τι έλεγε, αυτά τα λένε στην εκκλησία 1000 χρόνια. Πώς πρέπει να είναι άνθρωπος, πώς πρέπει να είναι οικογένεια αγαπημένη.
για να είναι όλα καλά. Δηλαδή, σύγχρονη επιστήμη κάνει πρώτα βήματα σε αυτό που ήξεραν άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά γι' αυτό το πράγμα τι θα πούμε. Ξανά θα πω, πόσες φορές το έχω πει, ξανά θα πω ότι τυχεροί είναι αυτοί που πιστεύουν στο Θεό. Τυχεροί είναι αυτοί που εμπιστεύονται στο Θεό, τυχεροί είναι αυτοί που ακούνε το Πάτερ. Μιλήσετε, θα σας πει, όταν κάνετε εξομολόγηση, να συζητήσετε τα θέματα αυτά και να ακούτε καλά τι σας λέει, όχι μόνο εκείνη την ώρα. Αυτό είναι για πολλές μέρες, αυτό είναι για πολλά χρόνια, αυτό που σας είπε Πάτερ κάποτε, είναι για πολλά χρόνια. Αν κάποιος δεν πιστεύει, να αρχίζει να διαβάζει βιβλία ψυχολογικά. Αλλά εμείς στη καθημερινή ζωή τι θα κάνουμε? Αν κάτι δεν μας αρέσει στη ζωή που έχουμε τώρα, εγώ δεν βγάζω λεφτά. Εγώ δουλεύω σαν σκλάβος, εγώ μαλώνω με όλους, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς, εγώ. Θέλω να είμαι διαφορετικά. Τι κάνω? Τι κάνουμε? Παίρνουμε τηλέφωνο κάπου και ρωτάμε. Όχι, δεν γίνεται. Τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, αν κάτι δεν μας αρέσει, κάναμε λάθη, το παραδεχτήκαμε, θέλουμε να ζούμε διαφορετικά, πρώτα σταματάμε και σκεφτόμαστε, αφού παραδεχτήκαμε τι κάναμε λάθος, σταματάμε και σκεφτόμαστε ποια βήματα θα κάνω για να είμαι εγώ καλύτερα χωρίς να πληγώνω κανέναν. Αν θα καταλάβετε αυτό, αν θα βάλετε αυτό πολύ καλά στο μυαλό σας, ποτέ μα ποτέ δεν θα έχετε πρόβλημα και θα νιώθετε ότι κάποιος σας παίρνει από το χεράκι και σας πάει εκεί που πρέπει. Αν κάνετε όλα σωστά, οι άγγελοι σας σας βοηθάνε. Αν κάπου κάνετε λάθος, θα αρχίζετε να καταλαβαίνετε αυτό. Θα χτυπάτε. Θα ξεχνάτε. Κάποια στιγμή που πρέπει να φύγετε, θα πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα σας παρακρατήσει. Θα γίνονται διαφορετικά πράγματα. Αν γίνονται κάποια πράγματα που σας ενοχλούν να πάτε εκεί που θέλετε, καθίστε να σταματήσετε να σκεφτείτε πού κάνω λάθος. Εγώ πού κάνω, τι να αλλάξω, κάτι ξέχασα μήπως. Και τότε θα είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί όλη αυτή η ζωή, όλος αυτός ο πλανήτης, τα αστέρια, ουρανός, όλα είναι για μας, για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα ψαράκια, τα πουλάκια, όλα είναι για τους ανθρώπους. Αρχή να καταλάβουμε ότι αν δίνουμε εμείς χαρά στον κόσμο, γυρνάει χαρά. Κάτι θέλω να πω, αλλά με σταματάει, αλλά θα το πω. Όποιος κοιτάει τα βιντεάκια έχει καιρό, ξέρει ότι έχω έναν φίλο οικογενειακό, εμείς έχουμε, Πάτερ Νικόλαος, είναι από τη Μόσχα, Ρώσος, είναι μοναχός στο Άγιο Όρος. Μιλάει Ρώσικα, δεν ξέρει ελληνικά. Πάρα πολύ αυστηρός άνθρωπος. Πάρα πολύ αυστηρός. Πριν 2 μέρες μου πήρε τηλέφωνο. Έχει να πάρει τηλέφωνο πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη καραντίνα. Εγώ κατάλαβα ότι μήπως κάτι έχει με το κινητό, δεν απαντούσε το νούμερό του. Λέω, χάλασε το κινητό, πάει, δεν μπορεί να βγει από εκεί τώρα. Άνθρωπος δεν. Με παίρνει τηλέφωνο από ένα άλλο νούμερο και τι ακούω? Χριστός Ανέστη. Έτσι που κρατάω το τηλέφωνο, Χριστός Ανέστη. Κλείνω. Τρόμαξα. Έκατσα και... Χριστού είναι έχουμε. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Το κατάλαβα. Το απαντάω. Πάτερ Νικόλαος, εσείς. Αχ Όλγα, μη χάνετε τη χαρά του Πάσχα. Τι μου είπε άνθρωπος. Μη χάνετε τη χαρά του Πάσχα. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Αυτό θα σας πω κι εγώ.
Το ρώτησα πώς είναι. Τι περνάνε δύσκολα εκεί πέρα άνθρωποι στο Αγιώρος τώρα. Ειδικά αυτοί που είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και τι μου είπε, δόξα τω Θεώ. Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο, εμείς θα το συνεχίσουμε. Να προσεύχεστε. Να μην φύγετε από τον δρόμο που διαλέξατε. Να μην χάνετε χαρά του Πάσχα. Αυτά είναι τα μηνύματα από το Πάτερ. Και εγώ να πω τα ίδια. Μην χάνετε τη χαρά. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ζούμε ευχάριστα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε «Α, αυτός, α, εκείνος, α, εγώ τι κάνω». Τι κάνω εγώ για το κόσμο. Τι κάνω εγώ για τη ψυχή μου. Τι κάνω εγώ για τα παιδιά μου. Μην χάνετε χρόνο. Παίξτε με τα παιδιά σας. Παίξτε με τα εγγόνια σας. Να τους δίνετε κουράγιο και χαρά. Λοιπόν, αυτά. Λίγο ψυχολογία έπεσε. Δεν κλαίω εγώ, όχι, όχι. Απλά με έτσι συγκινήθηκα. Θέλω να είστε καλά. Θέλω αυτή τη δύναμη που έχετε μέσα σας, δεν θα τη χάσετε ποτέ. Μια φορά θα είναι λίγο πολύ, μια φορά θα είναι λίγο πιο λίγη η δύναμη, αλλά είναι στήριγμα. Η πίστη μας είναι στήριγμα, δεν πάει πουθενά. Εδώ μαζί μας, μέσα μας είναι. Άνθρωπος πρέπει να έχει φτερά. Άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι, πώς να σας πω, με το καλό γίνονται τα πάντα. Με το καλό, πάντα με το καλό. Και πάντα κερδίζει το καλό. Και δεν είναι πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που περνάνε άνθρωποι δύσκολα χρόνια. Πάντα υπάρχουν ηγέτες, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε από πίσω και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στην άκρη. Δεν θέλω να σας πω εγώ τι ρόλο θα παίξετε εσείς. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να κρίνω ή να σας πω τι θα κάνετε. Το μόνο που θέλω να σας πω, θέλω να παραμένετε άνθρωποι. Σε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι η ψυχολογία. Αυτό είναι η ψυχολογία. Να παραμένουμε άνθρωποι, να μην χάνουμε την κριτική. Δεν είμαστε παιδάκια μέχρι 3 χρονών που αγαπάμε χωρίς σύνορα, τη μαμά και τον μπαμπά. Μόνο ο Θεός αγαπάει χωρίς σύνορα, σαν παιδάκι. Εμείς έχουμε την κριτική μας, εμείς έχουμε τα μάτια, τα αυτιά, εμπειριαζόμαστε από παντού. Αλλά τουλάχιστον το περισσότερο κομμάτι στην καρδιά να είναι αγάπη, όχι κριτική, όχι πόνος, όχι κάτι άλλο. Αγάπη να είναι. Όταν γεμίζει αγάπη, όταν είναι από τα μάτια, δεν χρειάζεται να μιλάμε, αυτό καταλαβαίνετε. Και κάνεις κάποιες κινήσεις σωστές τότε. Έτσι, αυτό όρμητα βγαίνει. Αλλά το μάλλον μαζί με αυτό θα πάει πακετάκι και ένα άλλο πράγμα, η ευγνωμοσύνη. Δεν ξεχνάτε, θα λέτε δόξα τω Θεώ. Και θα πάει και ένα άλλο κομματάκι, ξέρετε ποιο. Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν. Δεν έχω δικαίωμα να πληγώνω κανέναν. Και αν θα είμαστε όλοι, τουλάχιστον μπροστά στο εκείνο το δρομολόγιο, θα είμαστε όλοι καλύτερα. Θα είμαστε όλοι καλύτερα και να πιστεύουμε στα θαύματα. Έρχονται γιορτινές μέρες. Και θέλω, πάρα πολύ θέλω, τα μικροθαύματα και μεγάλα θαύματα να βλέπουμε και να χαρούμε, να έχουμε και λίγο χαρά. Αυτά πάλι πολύ είπα. Θα τελειώσω αυτό το βιντεάκι και πρώτα ο Θεός να σας κάνω κανένα άλλο πρακτικό για να φτιάξετε κάτι.